συνελήφθησαν ανέμακτα όλα τα άτομα και κατασχέθηκαν διάφορα βαρύς οπλισμός. Θα αναφερθεί στο σημείο αυτό ο συνάδελφος της Βέρειας πώς εξελίχθηκε και τι ακριβώς βρέθηκαν εκεί πέρα μέσα. Έτσι, συντόνισε την όλη επιχείρηση, τον συνάδελφο διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Μαθίας και όλο το προσωπικό που πραγματικά με κίνδυνο της ζωής του έτσι προσπάθησε, καταδίωξε και πέτυχε να συλλάβει τους ληστές χωρίς να έχουμε κάποιο τραυματισμό ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Όσον αφορά το κομμάτι που εξελίχθηκε μέσα στην περιφέρεια της ΑΔ Μαθίας, όπως είπε και ο κύριος Ταξιέρχος, να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός, ο στόχος τελικά επετεύχθη με την δυναμική παρέμβαση των συναδέλφων. Δεν επετράπη να γίνει περαιτέρω χρήση του οπλισμού που είχαν οι δράστες. Όπως είπε και ο κύριος Γενικός και ο κύριος Ταξίαρχος, μέσα στο βαν βρέθηκε βαρύς οπλισμός, Καλάσνικοφ, Σκόρπιον, καραμπίνες επαναληπτικές, ο οποίος δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση. Εξουδετερεώθηκαν αμέσως. Βέβαια, δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς ότι εμπέβαινε ο όμηνος στο συγκεκριμένο όχημα. Έγινε απευθείας, απομακρύνθηκε εφόσον αναγνωρίστηκε πλέον ότι δεν είναι με τους δράστες και μεταφέρθηκαν το όχημα και στην αστυνομική διεύθυνση Μαθίας, όπου περαιτέρω εξελίχθηκαν όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν σχέση με την εξερεύνηση και ταυτοποίηση των δραστών. Τα λοιπές λεπτομέρειες σας ανέφερε ο κύριος Γενικός. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους συναδέλφους οι οποίοι υπερέβαλαν αυτό και είχαμε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή χωρίς να έχουμε το παραμικρό δυσάρεστο τόσο για συναδέλφους πέραν ενός που τραυματίστηκε λαφριά και όσο για πολίτες. Όλα σας λέγανε.